καταρχήν θέλω να εκφράσω τα βαθιά συγχαρητήρια νομίζω και όλων μας στις οικογένειες των δύο αδικοχαμένων παιδιών, γιατί σε αυτόν τον δρόμο, στον δρόμο και από την περιοχή μας καταλαβαίνετε τι μέρα είναι η σημερινή. Δύο τριαντάριδες θα βρίσκονται στην άλλο κόσμο. Τώρα πάμε στο πρόβλημα που μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει και θα απασχολήσει πάντοτε στο μέλλον. Είναι η καλλιέργεια της πατάτας και οι αθρώες αγωγές, ειδικά από την Αίγυπτο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει πραγματική μάχη, έχουμε πετύχει κάποια αποτελέσματα. Υπήρξε ένας εφησυχασμός, θέλω να πω, τα τελευταία χρόνια, που πληρώνεται σήμερα. Για μένα, προσωπικά και εμπειρικά, χρειάζεται μία συνάντηση στην Αθήνα, με τεκμηριωμένες όμως συζητήσεις και ενέργεια, να έχουμε αποφάσεις για να πιστεί ο Υπουργός ότι δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέπει σε 4-5 μεγαλοεισαγωγείς και με τα ονοματά τους να θησαυρίζουν. Λεπτομέρειες, όποιος θέλει να τον ενημερώσω γιατί το λέω αυτό, που όλη αυτή η ιστορία έχει δύο θύματα, τον παραγωγό και τον καταναλωτή. Απευθυνόμενος προς τον Υπουργό και στα δύο στην αρμόδια Υπουργεία, αγροτικής ανάπτυξης και ανάπτυξης. Εάν υπάρχει κέρδος στον καταναλωτή, εμείς να κάνουμε πίσω. Δεν μπορεί να έρχονται οι πατάτες τα τελευταία χρόνια 5 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά από την Αίγυπτο. Δεν έχουν πουληθεί ποτέ ούτε ένα λεπτό κάτω από τις ελληνικές. Θα φυγηθεί κανένας? Δεν νομίζω. Άρα λοιπόν, απευθυνόμενος και στους συναδέλφους, εδώ όλους, πάση θυσία πρέπει να γίνει για μένα μια επόμενη συγκέντρωση με όλους τους παραγωγούς από όλο τον νομό Ηλίας, σύν και την περιοχή της Καλαμάτας, οργανωμένα. Ναι, και έτσι είπα, όταν λέω, λέω σύν της Καλαμάτας. Μα με την Αχαΐα είμαστε όμορφοι εδώ πέρα, είμαστε δίπλα-δίπλα, έχουμε παλέψει και παρέα. Και η Καλαμάτα, όλες οι περιοχές, να βγουν εκπρόσωποι από κάθε περιοχή και στην Αθήνα. Δεν τελειώνει σήμερα το πρόβλημα, σήμερα αρχίζει. Ούτε αύριο θα λυθεί. Αύριο θα είναι η πρώτη κίνηση μιας προσπάθειας για να έχει αποτελέσματα. Κύριε Τζουγκαλά, ναι. Εδώ ήταν. Αυτά θέτησαν. Θα πω κάτι που είναι σημαντικό. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σε ανοιχτό διάλογο. Δεν μπορεί να συζητήσει σε ανοιχτό διάλογο οτιδήποτε εκτός από τα ευχολόγια. Το ήρθε ο Υπουργός και αυτά γίνονται στο τραπέζι του, μέσα στο γραφείο του, ώστε να συζητήσεις και να μπορέσουν όλοι να πούν την άποψή τους και για μένα 5 άτομα που θα έχουν στα χέρια τους τι προτάσεις. Εδώ δεν μπορεί να συζητήσει. Όχι μόνο για το συγκεκριμένο, για οτιδήποτε. Είναι κομματική συγκέντρωση με λίγα λόγια. Μπορεί να εκφραστεί.